στο νησί της Κύθνου. Στον αντιδήμαρχο, τον κύριο Κωνσταντίνο Φιλιππέο, ξέρετε, καταγράφουμε το ρεπορτάζ σε επίπεδο Κρήτης, στρέφουμε το βλέμμα και σε άλλες περιοχές. Το λέω και το ξαναλέω και το ξαναλέω. Πάμε λίγο να συναντήσουμε τον κύριο Φιλιππέο. Οι τουριστικές ροές εκεί στο πανέμορφο νησάκι είναι αυξημένες, καμία σχέση με πέρυσι και με πρόπερση. Και δεν ξέρω, αντιδήμαρχε, αν ο στόχος του 19 είναι ρεαλιστικός. Όχι να τον προσπεράσουμε, να τον πλησιάσουμε. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα από την Κύθνο, καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε στο νησάκι μας. Η Κύθνος είναι ένα μικρό νησί των Δυτικών Κυκλάδων. Καλωσορίζουμε τη Μεγαλόνησο, εσάς προσωπικά και όλους τους τηλεθεατές σας. Επιλέξαμε σήμερα στη σύνδεση αυτή εδώ να βγούμε από το χώρο της Παναγίας της Κανάλας, όχι τυχαία. Γιατί την εικόνα της Πολιούχου και προστάτηδος της Παναγίας της Κανάλας του νησιού μας την έχει αγιογραφήσει ο Εμμανουήλης Κορδίλης το 1575, ο οποίος ήταν από την Κρήτη με κριτική παραγωγή, καταγωγή. Εμμανουήλης Κορδίλη, ο Κρής, έτσι αναφέρεται πάνω στην εικόνα την οποία έχει αγιογραφήσει. Το νησί μας είναι ένας κοντινός προορισμός στην Αττική. Και θεωρούμε ότι σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα ότι θα ξεπεράσουμε και τις προσδοκίες του 2019. Θα ξεπεράσετε το 19. Έχετε κάνει τόσο δυναμικό comeback, μια αρχή δυναμική. Έχουμε κάνει πάρα πολλές προσπάθειες και στα δημοτική αρχή προσπαθούμε να προβάλλουμε το νησί μας. Η Κύθνος ήταν ένας άγνωστος προορισμός λόγω του κοντινής απόστασης με την Αττική όπως προανέφερα. Έτσι πάρα πολύ φίλοι, γιατί το 90% των επισκεπτών του νησιού μας είναι από την Αθήνα, επέλεγαν για τις διακοπές τους νησιά μεγαλύτερα και πιο ακριβά, θα μου επιτραπεί ο όρος. Ναι. Έτσι το νησί μας τώρα τελευταία, με τις καταστάσεις που ζούμε, τις δύσκολες και COVID και οικονομικής κρίσεως, έχει ανέβει τουριστικά. Λόγω των φθηνών ακτιοπλοϊκών εισιτηρίων, έχουν γίνει νέες τουριστικές ξενοδοχειακές μονάδες στο νησί μας και μπορώ να πω ότι οι τιμές ακόμα είναι προσιτές. Έχουμε για όλα τα βαλάντια τιμές για όλο τον κόσμο. Θεωρώ ότι με 16 ευρώ το ατομικό εισιτήριο από το λιμάνι του Λαβρίου και 27,5 ευρώ από το λιμάνι του Πειραιά είναι πολύ δέλεα για τον επισκέπτη που μένει στην Αττική να έρθει στο νησί μας. Πόσοι κάτοικοι είστε, μόνιμοι κάτοικοι? 1.200 μόνιμοι κάτοικοι, παίζει ρόλο φυσικό τοπίο. Έχουμε γύρω στις 100 παραλίες. Έχουμε γύρω στις 20 οργανωμένες. Έχουμε παραλίες που, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, ακόμη και το 15 Αύγουστο μπορεί να βρεις πριβέ εδώ στο νησί και να κάνεις μπάνιο. Και είναι ένα νησί που σε μικρογραφία διαθέτει τα πάντα. Οι μόνιμοι κάτοικοι με τι ασχολούνται? Κοιτάξτε, είναι περισσότερο τουρισμός τώρα τα τελευταία χρόνια και οικοδομή. Υπάρχει ακόμα πάρα πολύ έντονο το στοιχείο του πρωτογενή τομέα. Υπάρχουν πάρα πολλοί μελισσοκόμοι. Έχουμε από τα καλύτερα μέλια, τη μαρίσκια μέλια στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Κυκλάδα και στην Κύθνο, στις Κυκλάδες και σε όλη την Ελλάδα. Τη μαρίσκιο μέλι είναι το ξεχωριστό και γνωστό. Είναι ο Κύθνιος Τύρος που έχουμε πάλι μια μονάδα καινούργια έχει γίνει. Έχουμε τον τοπικό μας ίνο που και αυτός τώρα τελευταία βγαίνει προς τα έξω. Οπότε όπως ανεβαίνει ο τουρισμός, έτσι ανεβαίνουν και τα τοπικά προϊόντα προς τα έξω. Νέοι επιχειρηματίες επιστρέφουν στο νησί μας. Ασχολούνται, δραστηριοποιούνται, επιχειρούν και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αντιδήμαρχε, υπάρχουν και επενδύσεις προερχόμενες από το εξωτερικό, δηλαδή ξένοι οι οποίοι είτε αγοράζουν ακίνητο, είτε κάποιο οικόπεδο, είτε προχωρούν, δραστηριοποιούνται στο νησί? Από το εξωτερικό δεν θα το έλεγα. Έχουν έρθει όμως επιχειρηματίες από όλη την Ελλάδα πλέον και έχουν ξεκινήσει να επενδύουν στο νησί μας, σε νέα καταλήματα, σε νέα εστιατόρια, σε νέες παραλίες παραχώρηση από το Δήμο μας οργανωμένες. Από το εξωτερικό προς το παρόν δεν έχουμε. Στο μέλλον μπορεί, δεν αποκλείουμε τίποτα. Μάλιστα. Το νησί μας, όπως σας είπα, είναι αναπτυσσόμενο τα τελευταία έτη και είναι πάρα πολύ, να το δούμε άμεσα, δηλαδή ένα από τα σχέδια, γιατί πολλοί γνωρίζουν το νησί μας, κοντινός προορισμός, αναπτυσσόμενος προορισμός, να έρθουν να κίνουν και επενδύσεις στο εξωτερικό. Οπότε το μήνυμα που στέλνει η Κύθνος εδώ στην Κρήτη, γενικά και στην Ελλάδα, ποιο είναι, αρχές Ιουνίου? Το μήνυμα που στέλνει η Κύθνος είναι αισιοδοξία. Όλοι πρέπει να αισιοδοξούμε για το καλύτερο, ελπίζουμε στο καλύτερο. Είμαστε νησιά, ζούμε μέσα στη φύση, μέσα στη θάλασσα. Μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη, η ήπια ανάπτυξη. Να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι με υγεία πάνω απ' όλα, να μην έχουμε προβλήματα με τους γείτονες, με ειρηνικό καλοκαίρι και όλα θα έρθουν μόνα τους. Υγεία πάνω απ' όλα, υγεία πάνω απ' όλα. Μάλιστα. Η Κύθνος είναι ένα νησί, όπως σας είπα, στην Αττική κοντά.
είναι της απλότητας και της φιλοξενίας, όπως είναι και η Κρήτη. Έχουμε πάρα πολλά κοινά στοιχεία, έχουμε και εμείς ρίζες κριτικές και αυτό μας κάνει πάρα πολύ χαρούμενος και σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση που κάνατε σήμερα να συμμετάσχουμε στο κανάλι σας. Σας προσκαλούμε να έρθετε στην Κύσμα στο νησί μας να το γνωρίσετε κι εσείς. Προσκαλούμε και όλους τους φίλους Κρήτες να έρθουν στο νησί. Έχουμε πολύ ωραία παράδοση και εμείς στο νησί μας. Παραδοσιακός ξεχωριστός μπάλος, ο νησιώτικος μπάλος της Κύθνου που είναι μοναδικός. Και αξίζει κάποιος να επισκεφτεί να δει την παράδοσή μας στο νησί. Να είστε καλά, να είστε καλά, αντιδήμαρχε. Υγεία πάνω απ' όλα, καλό καλοκαίρι και όλα θα έρθουν μόνα τους με υγεία πάνω απ' όλα. Να είστε καλά, να είστε καλά, την καλησπέρα μας.